Το 2023 θα δεσμεύσουμε τον Δήμαρχο, κρίμα που δεν είναι εδώ μαζί μας σήμερα, να οργανώσει άμεσα ημερίδα σε αυτή την αίθουσα και πάλι με ζωντανή μετάδοση για να ενημερωθούμε για το τι πρόκειται να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Το προηγούμενο διάστημα είχαμε μια ανακοίνωση από την Ένωση Κουσιοδοποιητών Ελλάδος, η οποία ανακοίνωσε μια τιμή για το συμπύρινο που πρόκειται να παραλάβει για το έτος 2022. Ανακοίνωσε λοιπόν τιμή 33 με 35 λεπτά. Αυτή η ανακοίνωση έγινε πριν να μάθουμε κι εμείς ακριβώς για τις αυξήσεις των εφοδίων που είχαμε. Μια τιμή η οποία μας βρίσκει αντίθετους, γιατί από ό,τι συζητήσαμε και με τα παιδιά τα οποία καλλιεργούν το συμπύρινο και τα γνωρίζουν, το 2020 και το 2029 είχε 25 λεπτά. 19. Τέλος πάντων, το 19. Και το 2021 43 λεπτά. Για το 2022 λοιπόν ανακοινώνουμε τιμή 33 με 35 λεπτά. Χωρίς να σκεφτούμε φυσικά το δεδομικό μας κόστος παραγωγής έχει φτάσει στα ουράνια. Πρόβλημα με τους εργάτες της και τη μετάκλησή τους. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Θα πρέπει όποιος θέλει να καλέσει εργάτη από τρίτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για εργασία να το κάνει για 5 χρόνια. Όχι για ένα χρόνο ή για δύο, για 5 χρόνια τουλάχιστον. Και θα πρέπει από ό,τι μάθαμε να καταθέσει και στα δικαιολογητικά τα υπόλοιπα και τα δικαιολογητικά που του ζητούνται και ένα Ε9 το οποίο θα αποδεικνύει ότι υπάρχουν υπηρετικές εγκαταστάσεις για να φιλοξενήσει τους εργάτες αυτούς. Το δυσκολεύει πολύ πλέον η κατάσταση. Αλλά σε αυτό επάνω, όπως και στο ζήτημα της ΕΚΕ, περιμένουμε να ακούσουμε και τη στάση του διαφόρου συνεταιρισμού και των οργανώσεών τους. Γιατί αυτούς αφορά πιο πολύ από τον Αγροτικό Σύλλογο. Το συγκεκριμένο ζήτημα, το συμπύρινο δάκρυο, αλλά και των εργατών κοινής. Πέμπτο ζήτημα έχει να κάνει με το ΑΤΑΚ και τα ηλεκτρονικά συμφωνητικά. Κάποιοι συνάδελφοι κυνήγησαν το ζήτημα αυτό, βάζοντάς το σε προτεραιότητα, και πήραμε μια υπόσχεση από το Υπουργείο ότι θα ισχύσει το χειρόγραφο συμφωνητικό και τα χωράφια μπορούν να δηλώνονται στο ΟΣΔΕ χωρίς ΑΤΑΚ. Αυτό εμείς σας συμβουλεύουμε, σαν Διοικητικό Συμβούλιο, συμβουλεύουμε τα μέλη μας να κυνηγήσουν το θέμα όσο μπορούν ώστε να έχουν το ΑΤΑΚ από τους ιδιοκτήτες. Γιατί είναι μια υπόσχεση Υπουργού, ο οποίος όπως είπαμε έχει φύγει από τη θέση. Δεν έχει γίνει κάτι επίσημο και φοβόμαστε πολύ ότι στο τέλος του Υπουργείου Οικονομικών θα πει ότι τα χειρόγραφα συμφωνητικά δεν θα περνάνε στα έξοδά μας. Φοβόμαστε τέτοια πράγματα. Γι' αυτό σας δίνουμε τη συμβολή, σας προτρέπουμε να κυνηγήσετε το ζήτημα και να δίνετε το ΑΤΑΚ. Να σας δίνει μάλλον ο ιδιοκτήτης του χωραφιού που νοικιάζετε το ΑΤΑΚ. Να το απαιτείτε. Γιατί κάπως έτσι θα πάει η δουλειά, φανταζόμαστε και φοβόμαστε. Μακάρι να είναι πάντα έτσι όπως είναι τώρα, όπως ήταν μέχρι τώρα. Αλλά δυστυχώς έχει αποδειχθεί ότι όταν θέλουν να μας δυσκολέψουν σε κάτι, μας δυσκολεύουν μια χαρά. Το κόστος παραγωγής. Το κόστος παραγωγής, πάνω στο οποίο η κυβέρνηση πριν από λίγες μέρες ανακοίνωσε κάποια μέτρα στήριξης των αγροτών. Αυτά τα μέτρα ήταν 7, αν δεν κάνω λάθος, και τα δύο αφορούσαν νησιά. Τα οποία δεν θα συζητήσουμε εμείς εδώ. Λοιπόν, ανακοίνωσαν ότι το ΦΠΑ των λιπασμάτων από 13% που ήταν, θα κατέβει στο 6% το ΦΠΑ. Αυτό όπως καταλαβαίνουμε όλοι είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά δεν είναι βοήθημα, είναι μια εξυπηρέτηση απλά. Για αυτούς που θέλουν δηλαδή να πάνε να αγοράσουν λιπάσματα της μελιωτής αυτή την εποχή, θα πληρώσουν ένα ΦΠΑ 6% αντί για 13%, θα είναι κάπως λιγότερα τα λεφτά που θα δώσουν τώρα, αλλά στο τέλος όταν θα γίνει η εκαθάριση του ΦΠΑ, θα είναι μία ή άλλη.